να δούμε μια δημοσκόπηση. Έχουν ξεκινήσει, βλέπουμε αυτές τις μέρες, πολλές δημοσκοπήσεις να βγαίνουν. Είναι αλήθεια, φίλοι. Πάμε να μία πίσω από την άλλη. Πάμε να δούμε δημοσκόπηση για, για τις μέτρων ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Όπως σε λίγο θα δούμε κιόλας και τα νούμερα τηλεθέασης. Αν βοήθησε η δημοσκόπηση και ποιο δελτίο ειδήσεων πάτωσε χθες. Γιατί έχουμε και άλλο δελτίο ειδήσεων που δεν είναι του Open αυτή τη φορά. Που έκανε πόσο. 2,6. 2? 2,6. Σε λίγο θα δούμε ποιο δελτίο ειδήσεων και δεν το Open. Ούτε να το πεις δεν είναι. Ούτε τη κρατική τηλεόραση. Θα δείτε σε λίγο. Ούτε κρατική τηλεόραση, ούτε Open. 2,6. Θα δούμε σε λίγο. Πάμε να δούμε όμως τη δημοσκόπηση εδώ πέρα. Για να βλέπουμε μία-μία τις κάρτες. Ποιος καταλήγει. Τι λέει εδώ πέρα η κάρτα, ρε παιδιά. Αχ, δεν το βλέπω εγώ. Λέει η γνώμη σας. Αυτή την περίοδο. Κινείται προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση. Η πορεία της χώρας. Η πορεία της χώρας, σύμφωνα εδώ πέρα με τη δημοσκόπηση, δεν πηγαίνουν και καλά τα πράγματα. 46% λέει προς τη σωστή κατεύθυνση. Προς τη λάθος... Δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε. Δεν φαίνεται. Ναι, είναι μεγάλο, όμως, είναι γύρω 43. Μάλιστα. 43. Το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας είναι η πανδημία του κορονοϊού. Οικονομία, ανεργία. Πάμε παρακάτω. Να δούμε. Πάμε να δούμε τι άλλο γράφουν εδώ πέρα. Πάμε στον εμβολιασμό τώρα. Αν είναι ικανοποιητικός ο ρυθμός ή όχι, το 60% λέει ότι είναι ικανοποιητικός, το 34% ότι δεν είναι ικανοποιητικός. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης. Αν ο κόσμος έχει εμβολιαστεί. Ναι, έχω εμβολιαστεί, απάντησε το 76%. Για το 65+. Για το 65+. Ναι, 65+. Ναι, ηλικιακό γκρουπ. Σκέφτεστε να κάνετε... Το εμβόλιο ή όχι, λένε ναι, θα το κάνω το 67%. Μετά πάμε ερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας. Μάλιστα, όπου και εδώ ο κόσμος δίνει τις απαντήσεις του. Το ναι είναι στο 17% αν συμφωνούν με αυτά που γίνονται. Μετά πάει για την κυβέρνηση Biden, στέλνουν τουρκικά. Ναι, το 71% είναι πιο κοντά στις θέσεις της Ελλάδας. Είναι ερωτήματα τα οποία έχει κάνει τώρα η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Το δικό ρε Φίλιππε είναι νομίζω... Πάμε στα δικά μας, για τρέξτε λίγο την κάρτα τώρα. Βλέπουμε τώρα για τους ξένους ηγέτες, τώρα συγγνώμη εδώ πέρα. Έτσι, οι δύο κάρτες που έχουν αξία είναι αφενός η πρόθεση. Ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, δε παιδιά. Τον τρώτε το Μητσοτάκι. Τον τρώτε το Μητσοτάκι. 46% λοιπόν, έναντι 16% του Αλέξη Τσίπρα είναι μπροστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ο κανένας, 24%. Άρα λοιπόν, δηλαδή προηγείται του Τσίπρα ο κανένας. Έτσι ακριβώς, Φίλιππε. Έτσι ακριβώς όπως το είπες. Προηγείται μέχρι στιγμής ο κανένας. Βλέπουμε και την κάρτα. Του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα. Εκεί φτάσει. Μάλιστα. Εκεί φτάσει. Ο κανένας. 24, ο κανένας λοιπόν θα καθορίσει εκλογικό αποτέλεσμα, όπως κανένας, το 24%. Έχουμε να δούμε και για τα κόμματα. Ναι, βέβαια, πρέπει να για υπάρχει. Για να δούμε λίγο και για τα κόμματα, λοιπόν. Στο 13,9 είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να βλέπουμε εδώ πέρα, βλέπουμε εδώ πέρα. 34% είναι η Νέα Δημοκρατία, 21% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η διαφορά δηλαδή ανάμεσα... Είναι στις 13,9 μονάδες, μάλιστα. Πάντως, έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις, όταν καταφέραμε να τις βλέπουμε σωστά, γιατί βλέπουμε λίγο την τάση, τι γίνεται με αυτή την τάση. Βέβαια, να. Ότι καταλληλότερος, ας πούμε, για πρωθυπουργό είναι ο βλέπουμε κανένας, ας πούμε. 6% το Κινάλ, 5,3% το Κουκουέ, 4%, βγάτε την κόκκινη φάσα λίγο να βλέπουμε. Η ελληνική λύση είναι. Ναι, 4,7 το Μέρα 25, 1,4 το κόμμα του Κασιδιάρη, 3,3 τα λοιπά και η αδιευκρίνηστη ψήφος με τον αποφάσι τους είναι στο 9,7%.